Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Καμία ένδειξη ότι επίκειται επιστροφή των επικεφαλής των θεσμών στην Ελλάδα εντός της εβδομάδας δεν υπάρχει έως τώρα. Με το καθοριστικό Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου να είναι πλέον πολύ κοντά. Η κυβέρνηση καλείται να προσδιορίσει μέτρα συνολικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 2 δισεκατομμύρια πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα. Κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν από την πλευρά τους ότι οι υποχωρήσεις θα μπορούσαν να γίνουν μερικώς αποδεκτές μόνο εάν ο δρόμος που οδηγεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης καταστεί ξεκάθαρα ορατός. Αντιμέτωπος με ένα εισπρακτικό Βατερλό, κινδυνεύει να βρεθεί ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης από τον πρώτο κιόλας μήνα λειτουργίας του, εάν δεν αυξηθούν αισθητά τα ποσοστά εισπραξιμότητας από τους ασφαλισμένους τριών πρώην ταμείων, του ΑΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑ. Στο Υπουργείο Εργασίας αισιοδοξούν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτευγματίες με χαμηλό εισόδημα θα ξεκινήσουν να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές λόγω του συστήματος που τους ευνοεί, αλλιώς ο κίνδυνος να ανοίξει μαύρη τρύπα στον ΕΦΚΑ ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση είναι μεγάλος. Παρά την αστάθεια που χαρακτηρίζει την χώρα μας, το 2017, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί πρωτόγνωρα μεγέθη επισκεπτών. Κάποιοι μιλούν για πάνω από 30 εκατομμύρια. Εγχώροι και διεθνείς ξενοδοχειακοί κολοσσοί μας δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης και δρομολογούν νέες μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα έσοδα και την απασχόληση. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 619,95 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,61% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.